Μία ημέρα μετά το όχι στην ανεξαρτητοποίηση της Έλληνας Ακρίτα, ο Στέφανος Κασελάκης στις ειδήσεις του Α είπε πως ετοιμάζει πολιτικό φορέα και προτρέπει παράλληλα βουλευτές να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι βουλευτές επιμείνουν να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία νομιμοποιούν μία παράνομη πράξη, νομιμοποιούν ένα, να το πούμε ξεκάθαρα, ένα πραξικόπημα. Ο κάθε και βουλευτής ή κάθε βουλεύτρια πρέπει να βασίσει για τον εαυτό του ή της. Εάν θέλει να παραμείνει σε αυτό το κόμμα, έχοντας δει ότι αυτό το κόμμα έχει δράσει εκτός δημοκρατικής παράδοσης, εκτός δημοκρατικών όρων, τότε δικαίωμά του ή της. Όντως θα κριθεί από την ιστορία. Είναι καλό να το σκεφτούν μία, δύο και τρεις φορές και όλοι και όλες, που πιθανά έχουν άλλα σχέδια στο μυαλό τους. Αλλά αν κάποιος έχει τέτοιο σχέδιο, ναι, και προκειμένου ο προηγούμενος πρόεδρος, το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ήταν ακατάλληλος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Ένα βήμα πιο μπροστά στην πορεία εξόδου έκανε η Θεοδώρα Τζάκρη. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί, να πάω σε μια κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, το οποίο θα αποτελεί φυσική εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, και σε αυτό μπορώ να σας πω ότι εγκριάζομαι νυχθημερών. Θα φύγω επομένως και θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Ενεργό παραμένει το ρήγμα και για το Παθανέσιας Κασελάκη. Ο Παύλος Πολάκης επιμένει πως είναι ανακριβής η δήλωση του πρώην Προέδρου, αγνοώντας τη δικαστική απειλή Κασελάκη. Θα λάβει την νομική μου απάντηση στις αμέσως επόμενες μέρες. Εάν νομίζουν ότι μπορούν να πετάνε λάσπη επειδή δεν κατανοούν πώς συμπληρώνεται η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης, επειδή έχουν δήθεν βρει ότι ήμουν στην αυτιλία 6 μήνες πριν γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε πολλά μηνύματα με αποκαλεί απατεώνα σε πάρα πολύ κόσμο, θα πάρει την απάντησή του και θα μάθει. Τοποθέτηση είναι ψευδές. Ήταν να κρύψει τη συμμετοχή του ως διευθύνων σύμβουλο και ως ιδιοκτήτης σε μια σειρά από εταιρείες. Ποιος από εμάς θα δεχόταν να είναι υποψήφιος πρόεδρος με 7-8 εταιρείες στα νησιά μας? Την νέα διάσπαση και όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου σχολίασε μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κλείνοντας το παράθυρο επιστροφής στην Κουμουνδούρου. Είναι θλίψη, αλλά είναι και η οργή. Είναι και ο θυμός απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατάσταση. Όμως πρέπει να προχωρήσεις μπροστά. Και πλέον για μας όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Για μας το παρόν και το μέλλον μας είναι η Νέα Αριστερά.